Είναι μεγάλη τιμή για εμάς η επιλογή που έγινε να περάσει από την πόλη μας, αλλά κυρίως να διανυκτερεύσει η Ολυμπιακή Φλόγα. Μια Ολυμπιακή Φλόγα που τα μηνύματα που μεταφέρει είναι διαχρονικά και επίκαιρα. Μηνύματα για τα αθλητικά ιδεώδη, για την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς, για την φροντίδα και για την προστασία και για την καλή διάθεση ένας προς τον άλλον. Επαγωνίζεστε δηλαδή. Η πόλη μας, όπως αντιλαμβάνεστε, θα φορέσει τα καλά της προκειμένου να υποδεχτεί σε μια σημαντική τελετή. Δεν θα μπορούσε ποτέ να μην αποδεχτεί την πρόταση αυτή. Με χαρά την πραγματοποιεί. Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του Δημήτρη του Κουλόπουλου, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που 1,5 μήνα τώρα προσπαθούν ώστε να συντονίσουν όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Μόλις τους έκαναν τις επιλογές, ποιοι θα είναι οι λαβαδιοδρόμοι και μόλις σας προγραμματοποίησαν, έχουν προγραμματίσει όλες τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν. Να πούμε, επειδή αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα με τον κορονοϊό και τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν, εγώ μιλώντας με τον κύριο Βασιλιάδη, με ενημέρωσε ότι προχωράμε κανονικά τις εκδηλώσεις μας, δεδομένου το ότι είναι σε ανοιχτό χώρο. Λαμβάνουμε βέβαια τα μέτρα ασφαλείας, μέτρα υγιεινής που πρέπει να ακολουθήσουμε και είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι αντάξια της τιμής να υποδεχτεί η εκδήλωση που θα κάνουμε, της τιμής που θα υποδεχτεί πολύ μας την Ολυμπιακή Φλόγα. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για όλη την προσπάθεια και εσάς κύριε Τρίτσα για την παρουσίαση που θα κάνετε. Παρακαλώ. Και όλους τους λαβαδιοδρόμους. Άλλος.